Είναι ότι ειδικά για αυτή την πυρκαγιά ο συντονισμός και η έγκαιρη επέμβαση ήταν τα δύο στοιχεία τα οποία από την αρχή έδειχναν ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες θα πάμε καλά. Βεβαίως όταν μιλάμε για πυρκαγιές ποτέ δεν λέμε πάμε καλά, αλλά όμως επειδή ιδιαίτερα προέχει αυτή την περίοδο να δείξουμε ότι είμαστε πράγματι έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε και πολύ δυσκολότερες καταστάσεις, πόσο μάλλον όταν ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Εύβοια που είναι γνωστή για το πευκοδάσος που έχει, ένα δάσος που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πυρόφυλλο, είναι ένας από τους λόγους που οι φωτιές είναι πιο έντονες, αλλά από εκεί και πέρα όμως επειδή ειδικά σε αυτή την περιοχή τώρα τελευταία εμφανίζονται αλλεπάλληλα κρούσματα επεισοδίων, οφείλουμε να τονίσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα μείνει τίποτα κρυφό, διότι ακόμη και μια απλή αμέλεια, το άναμα ενός τσιγάρου στην προκειμένη περίπτωση είναι κακούργημα, θα έλεγα, έτσι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ιδιαίτερα η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι. Κύριε Υπουργέ, στην περιοχή λοιπόν τώρα έχουμε γύρω στα 12.000 στρέμματα περίπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τελευταίες που έχουν καταστραφεί, είναι κυρίως δασικές εκτάσεις, υπάρχουν και διάσπαρτες ενδιάμεσα ελαιοκαλλιέργειες. Είχαμε την απώλεια περίπου 60 με 70 εγωπρόβατα, δεν πρόφθασαν, παρότι απελευθερώθηκαν, δεν πρόφθασαν να πάνε μακριά. Έχουμε μερικές καταστροφές σε μελισσοσμήνη. Όλα αυτά όμως με το μόλις θα μπει υπό απόλυτο έλεγχο η πυρκαγιά θα εκτιμηθούν και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες των αποζημιώσεων. Επειδή γίνονται συγκρίσεις με... Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου.